Τώρα, κύριε Αλεξιάδη, έχει σημασία πώς θα τα λέμε τα μέτρα επικοινωνιακά, πώς θα τα χειριζόμαστε, αν δηλαδή τα φορολόγητο είναι στα 5 τόσα ή στα 6 τόσα, αν εφαρμοστούν κατά αντίμετρα, ή ότι πρόκειται για ένα πολύ βαρύ φορτίο, το οποίο μάλιστα δεν ξέρετε και τι είδους ανταπόδοση θα έχει σε σχέση με το χρέος. Είδαμε την κυρία Λαγκάρντ να μπαίνει στη σύνοδο των G7 πριν από λίγο το πρωί και να λέει ότι για το χρέος δεν πρόκειται, δεν ξέρω να γίνει και κάτι. Αν μήπως δηλαδή το καλάθι που θέλετε, που κρατάτε από την άλλη μεριά ως αντίβαρο, είναι και πολύ ελαφρύ ή είναι άδειο? Η επικοινωνιακή διαχείριση σίγουρα είναι πολύ σημαντική. Διότι πολλές φορές κάτι το οποίο είναι άσπρο εμφανίζεται από ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης σαν μαύρο. Πείτε ένα. Ή για παράδειγμα, θα σας πω αμέσως δύο παραδείγματα. Πολύ σημαντικές ειδήσεις δεν εμφανίζονται πουθενά. Πουθενά δεν εμφανίστηκε η είδηση ή πολύ λίγο έπαιξε το ότι θα μειωθεί ο ΦΠΑ το 2017 για τους αγρότες, σημαντική βοήθεια για τους αγρότες 2017. Σε πολύ λίγα μέσα ενημέρωση ακούσαμε τη σημαντική δήλωση του Πρόεδρου της Βουλής ότι θα έρθει διάταξη που θα εξισώνει φορολογικά τους βουλευτές με όλους τους πολίτες, πολύ σημαντικά. Ή αν θέλετε να πετάξω και το καρφί από το χώρο το δικό σας στο μέσο μαζικής ενημέρωσης, εγώ σε λίγα site ή σε εκπομπές είδα ότι χτες υπήρχε μεγάλο δημοσιογραφικό site το οποίο εμφάνιζε ότι η κυρία Αξιόγλου μπήκε μέσα στην αίθουσα και ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τις ερωτήσεις των βουλευτών, ενώ η κυρία Αξιόγλου δεν ήταν καν χτες μέσα στην αίθουσα, μπαίνει σήμερα για ενημέρωση. Θέλω να πω ότι πολλές φορές έχει σημασία να μπορούμε να ενημερώσουμε. Αλλά επί της ουσίας, εμείς πρέπει να λέμε την αλήθεια και λέμε την αλήθεια. Δεν προσπαθούμε να πούμε το δικό μας success story, δεν περιγράφουμε τα πράγματα διαφορετικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα και τη λέμε στους πολίτες. Λοιπόν, καλά κάνατε και τονίσατε και αυτές τις τρεις ειδήσεις, οι οποίες όπως είπατε και έχετε δίκιο, παίζουν στα ψηλά γράμματα. Είχαν υποθεί νωρίτερα. Παίζουν στα ψηλά γράμματα είχαν και έχετε υποθεί δίκιο. Νωρίτερα και σας αδίκησα. Όχι καθόλου. Έχετε δίκιο και καλά κάνετε και τα λέτε και γι' αυτό μένω και σε αυτές. Πέφτει λοιπόν το ΦΠΑ στο.